περίφημη χειραφέτηση και ελευθερία των γυναικών της Ρώμης δεν ήταν παρά προσαρμογή στα ήθη. Η ικανότητά τους να μιμούνται τη σκληρότητα και την απανθρωπιά των αρσενικών. Βασάνιζαν με την ίδια σαδιστική αγριότητα. Ο Γαλινός, σε μια από τις ιατρικές διατριβές του, γράφει για κάποια Ρωμαία που όταν θύμωνε, χυμούσε πάνω στους δούλους της, τους κατασπάραζε με δόντια και με νύχια και τους τύφλωνε με βελόνια. Ο Βίδιο ένιωθε περηφάνεια που η ερωμένοι του δεν βασάνιζε τι δούλε. Κατά τον Ιουβενάλη, οι Ρωμαίε δέσπινε βασάνιζαν τι δούλε του επειδή έμεναν ανικανοποιητέ στον έρωτα. Καταγράφει επίση τη φιλονική αδείο συζύγων για την βασανιστική θανάτωση ενό δούλου. Γυναίκα. Δώσ' τον να τον σταυρώσουν. Άνδρα. Γε... Μα γιατί, τι έκανε ο άνθρωπο. Γυναίκα. Τι λε, γελίε, είναι ο δούλο άνθρωπο και τίποτα να μην έχει κάνει. Εγώ το θέλω, δεν χρειάζεται αιτία. Είναι αρκετή η επιθυμία μου. Στείλ τον αμέσω στον Σταυρό. Το θέλω. Η συχνότητα και ο μεγάλο αριθμό των μονομαχιών προκάλεσαν κάποτε κόρο στο άπλιστο για φωνικά θεάματα ρωμαϊκό κοινό. Για να ανανεώσει την, η εξουσία το ενδιαφέρον των θεατών και να δρέψει την εύνοια των μαζών, καθιέρωσε ένα νέο είδος επιδείξεων βασανιστικού θανάτου με δίμιους αυτή τη φορά από το ζωικό βασίλειο. Έριξε στην αρένα τα θηρία, λέοντες, τίγρεις, πάνθυρες, αρκούδες, ρινόκερους, ελέφαντες, αγριόχυρους, κροκόδιλους και πίθωνες. Το καινούριο θέαμα, οι θηριομαχίες, μάχη ανθρώπων με θηρία και θηρίων με άλλα θηρία. Χιλιάδες μελοθάνατοι βορρά των σαρκοβόρων. Ανοίγει ένα άλλο κεφάλαιο στην ψυχαγωγία των μαζών. Η τέρψη που προσφέρει ο κατασπαραγμός η απόλαυση από την αγωνία του θύματος που σπαρταράει στα νύχια του πάνθηρα ή τα δόντια του κροκόδιλου.